αλήθεια. Και Παναγίτσα μου. Συνεχίζω, δεν θυμάμαι τι ερώτηση σου έκανα. Δεν πειράζει, Λένη, είσαι όμορφη, δεν έχει σημασία. Σε ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ μπαίνει μέσα, ρίχνουμε διαφημίσει και μου αρχίζει. Είσαι κούκλα, είσαι όμορφη. Μα είσαι, είσαι. Είναι Νικολέτα από σένα, περιμένω να το ακούσει αυτά που σε. Όχι, είσαι. Πολύ, πολύ μικρό νέο κορίτσι, πολύ μικρότερο από μένα. Όχι, μα όχι εδώ να με αποθεώσει. Ευχαριστώ. Οι μόνοι που με ρωτάνε, μάθα τι τρώει εσύ. Και έχω αλήθεια, τι τρώει, μάθε, δεν ξέρω. Μου λένε ρώτησε την Τζόρτζι, είναι κάθε μέρα μαζί, τι τρώει. Τζόρτζια, που είσαι. Λέω, δεν μπορώ. Θα σε αφήσει ο Αντένα να σε ξαναδώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα γράψω και καμιά Χριστουγεννιάτικη εκπομπή. Θα έρθει. Φυσικά και θα έρθω. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Λες καλέ, θα έρθω. Εννοείται. Ναι, αλλά ρώτησε του γιατί θέλω να με βγει. Πάντα του ρωτάω. Ούτω ή άλλω έχουμε ένα πολύ ωραίο τμήμα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνία. Εγώ τώρα σήμερα δεν σε ευχαριστήθηκα. Πήγε παρά 10. Το ξέρετε. Δεν θέλω να είπαμε φύγω. Πάρα πολλά, αλλά δεν είπαμε και τα υπόλοιπα. Έχει κάποια απορία τελευταία. Δεν είναι θέμα απορίων, παιδί μου. Είσαι ένα άνθρωπο που μιλάει. Γι' αυτό σε ήθελα. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε. Πολύ. Δεν έχει θέμα. Μιλά για τα πάντα. Εννοώ και να θε να αποφύγει κάτι, μιλά. Δεν είσαι. Όχι. Τα πράγματα που δεν είναι για την τηλεόραση τα καταλαβαίνω ποια είναι. Κάποια πράγματα όμως, και όταν γίνονται μαζί σου, που δεν είχες ποτέ καμία πρόθεση με κανέναν άνθρωπο, όχι, δηλαδή μα σε κάποιο δεν θέλω τα θέματα αυτά, μα, δύσκολα όχι, να τα πιάνω. Κυριολεκτικά δεν θέλεις. Γιατί το ξέρετε κι εσείς, δεν το ξέρετε. Πάντα όταν είμαστε εδώ πέρα, μας ρωτάει η Ελένη διαφημίσεις να σε ρωτήσω αυτό και αυτό και αυτό. Αν πεις όχι, δεν πρόκειται να σε ρωτήσει ποτέ. Ποτέ. Άσε με να το λέω εγώ. Αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα τι να πω, να ρίξω μια διαφήμιση. Τι κάνεις, καλά είσαι. Τι να πω, βρες, είναι και 51, γι' αυτό σου λέω. Και είναι 5-7 Νοέμβρη, πόσο έχει. Θα σε αφήσει ο Αντένα τον άλλο μήνα να γράψουμε καμιά εκπομπή. Θα έρθω, παιδί μου, σου που έχω τουαλέτα. Ορίστε, να τα διαφημίσεις, παιδιά.